Βαριέ καμπάνε για του φοροφυγάδε, όπω ποινέ φυλάκιση και δίμευση περιουσιακών στοιχείων, προβλέπει το Πολυνομοσχέδιο για την Φοροδιαφυγή. Το Πολυνομοσχέδιο, το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση αργά το βράδυ του Σαββάτου και θα κατατεθεί στην Βουλή τη Δευτέρα, περιλαμβάνει τα προαπαιτούμενα για να ξεκλειδώσει το πρώτο μέρο τη δόση. Στι διατάξει για την Φοροδιαφυγή προβλέπεται φυλάκιση 2 ετών για όσου δεν πληρώσουν φόρο πάνω από 100.000 ευρώ, όπω και για τη μη καταβολή ΦΠΑ που ξεπερνά τα 50.000 ευρώ. Ακόμη προβλέπονται πρόστιμα για ανακριβεί φορολογικέ δηλώσει, όπω και για τη μη υποβολή του. Ακόμη, το πολυνομοσχέδιο προβλέπει ότι αποτελεί έγκλημα φοροδιαφυγή με πρόθεση ή αποφυγή καταβολή φόρου εισοδήματο, ένφια ειδικού φόρου ακινήτων ή υποβάλλει ανακριβή στοιχεία. Οι ποινέ που προβλέπουν οι διατάξει του πολυνομοσχεδίου περιλαμβάνουν φυλάκιση με έω και δύο χρόνια και βαριά πρόστιμα. Επίσης, όποιος διαπράττει έγκλημα φοροδιαφυγής τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον δύο ετών. Στα νομικά πρόσωπα, ω αυτούργοι των εγκλημάτων του παρόντο νόμου, θεωρούνται εφόσον με οποιαδήποτε πράξη ή παράληψη συντέλεσαν στην τέλεσή του. Εάν συντρέχει περίπτωση τέλεση ή απόπειρα τέλεση εγκλήματο φοροδιαφυγή, υποβάλλεται αμέσω μηνυτήρια αναφορά από τον Γενικό Γραμματέα Δημόσιων Εσόδων ή από τα όργανα τη Φορολογική Διοίκηση ή από την Διεύθυνση Οικονομική Αστυνομία τη Ελληνική Αστυνομία. Η ποινική δίωξη ασκείται αυταπαγγέλτο.